Θα ήθελα να μου σχολιάσετε το, να ξεκινήσουμε και από το σημερινό πρωτοσέλιδο που έχει η Εφημερίδα των Συντακτών, που παίζει με το όνομα του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών και γράφει «Οι Γερμανοί μας δουλεύουν». Κοιτάξτε, θα πρέπει πραγματικά για να δούμε την μεγάλη εικόνα να συνδέσουμε την επίσκεψη του ΜΑΣ όπως και την επίσκεψη Στόλτεμπεργκ και Πομπέο που προηγήθηκαν με τις διεργασίες οι οποίες είναι σε μία φάση, αν θέλετε, εξέλιξης αυτή τη στιγμή παρά την φαινομενική πάυση τους λόγω του κατάπλου του τουρκικού ερευνητικού σκάφους για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία που θα πρέπει να τους δούμε αυτές τις επαφές μέσα στο συνολικότερο σχεδιασμό που έχει η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Και το λέω αυτό γιατί το σημαντικό για το ΝΑΤΟ είναι η συνοχή και η ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγάς του που βρίσκεται εδώ στον γεωπολιτικό περίγυρο της Ελλάδας. Αυτό είναι το κομβικό, αυτό είναι το σημαντικό και μέσα από αυτό θα πρέπει να δούμε και την επιθετικότητα της Τουρκίας και τα παζάρια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και τροφοδοτούν και ενέργειες σαν αυτή του όρου τρέις η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά επικίνδυνο γιατί βλέπουμε την Τουρκία βήμα-βήμα να προσεγγίζει και να καταπατά όχι πλέον κυριαρχικά δικαιώματα όπως είναι οι θαλάσσιες ζώνες, αλλά πλέον να μπαίνει στον χώρο των ενδυνάμει κυριαρχίας του ελληνικού κράτους. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει συνεκτιμώντας τα να τα βάλουμε μέσα στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ΝΑΤΟ. Και η επίσκεψη Πομπέο όμως και η επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών δείχνουν μια σαφή στήριξη της Ελλάδας σε σχέση με τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Κοιτάξτε, σαφή στήριξη στην Ελλάδα είναι ένα θέμα που σηκώνει πολύ κουβέντα. Το σίγουρο είναι ότι δίνει σαφή στήριξη στα συμφέροντα των ΗΠΑ και τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, τα οποία επαναλαμβάνω ότι στηρίζονται πάνω σε αυτό που προανέφερα. Αν τώρα σε αυτή την φάση φαίνεται ότι στηρίζουν τα συμφέροντα της Ελλάδας, θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας δεν είναι κάτι που είναι πρόσφατο, είναι δεκαετίες ολόκληρες. Και η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την ορολογία την κυβερνητική, αλλά και ένα από τα πλέον συνεπή μέλη του ΝΑΤΟ, δεκαετίες ολόκληρες. Άρα λοιπόν, αν πραγματικά τόσο η ΕΠΑ όσο το ΝΑΤΟ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριζαν πραγματικά τα συμφέροντα της Ελλάδας, τότε κάτι θα είχαμε δει. Κύριε Παπαναστάση, στην πόλη μου στην Ελευσίνα λένε ότι το κάθε αρνάκι κρέμεται από το ποδαράκι του. Αυτό έχει εφαρμογή όμως στη διεθνή πολιτική σκαγέρα. Μπορούμε να κινηθούμε μόνοι μας, δεν πρέπει να συντρέξουμε στις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, η Γαλλία, η Γερμανία ή και στην Αμερική. Έχετε απόλυτο δίκιο, κανείς δεν μπορεί να πορευτεί μόνος του. Χρειάζονται συμμαχίες. Μόνο που αυτές τις συμμαχίες τα στοιχεία τα οποία θα περιέχουν μέσα θα είναι στοιχεία τα οποία θα κινούνται στην στήριξη των συμφερόντων του λαού και όχι στην στήριξη των συμφερόντων των ΗΠΑ ή των μεγάλων χωρών, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν και το διευθυντήριο και έχουν και πιο σημαντικό λόγο τις αποφάσεις που παίρνονται. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η στήριξη την οποία επιζητούμε σε καμιά περίπτωση δεν συνάδει με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και μπορούμε να αναφέρουμε άπειρα παραδείγματα. Είτε στην υποχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, είτε στην τροφοδότηση της επιθετικότητας της Τουρκίας και της αμφισβήτησης διεθνών συνθήκων, ακόμη και στην ανοχή της Τουρκίας στις παραβιάσεις, κατάφορες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, όπως είναι το δίκαιο των θαλασσών. Άρα λοιπόν, οι συμμαχίες τις οποίες επιλέγουμε, μάλλον, όχι μάλλον, είναι ρητορικό το μάλλον, καθαρά κινούνται την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που πραγματικά θα στήριζαν τα συμφέροντα του λαού μας. Κύριε Παπαναστάση, έδωσε κάποια στοιχεία ο κύριος Μηταράκης για το μεταναστευτικό. Εσείς συμφωνείτε με αυτά τα στοιχεία ή έχετε αντίθετη άποψη? Κοιτάξτε, δεν θα αμφισβητήσουμε την μείωση, την ευκαιριακή αμφισβητήση, η προσωρινή επίκαιρη μείωση των ροών που δεν έχουν
θυμάμαι πιο ότι οι τρεις παράγοντες, οι οποίοι αν θέλετε παίζουν και σημαντικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να τους δούμε. Αυτούς πρέπει να δούμε. Η πρώτη παράμετρο είναι ότι η Ελλάδα εφαρμόζει, συνεχίζει να εφαρμόζει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και την Συμφωνία του Δουβλίνου. Το δεύτερο είναι ότι οι λόγοι οι οποίοι εξαναγκάζουν τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, αν θέλετε, να φεύγουν από τις χώρες που ξεκινούν, είναι υπαρκή. Και οι μπεδιανικοί πόλεμοι υπάρχουν και συνεχίζουν και η οικονομική εξαρτία των λαών επίσης συνεχίζει. Αυτή είναι η βασική λόγη. Και το τρίτο είναι για την Ελλάδα τουλάχιστον το ενδιάμεσο στάδιο η Τουρκία, η οποία ζήσαμε και το πρόσφατο παρελθόν την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και την εκμετάλλευση για συμφέροντα τη δυτική τάξη τη Τουρκία είναι εδώ. Άρα δεν πρέπει να επιχαίρουμε που προσωρινά, αν θέλετε, αυτή την περίοδο υπάρχει μία μείωση, γιατί ακριβώς αύριο και κυριολεκτό αύριο, σε μία μέρα, μπορούμε να δούμε να είναι η στρόφιτα και πραγματικά να γίνονται τεράστιες ζωές εδώ πέρα. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα έτσι, και ας μην επιχαίρει η κυβέρνηση, γιατί δεν κάνει τίποτε για τις πραγματικές ευκαιρίες αυτού. Τώρα, τι λύση υπάρχει? Βεβαίως και υπάρχει, το κόμμα μας είναι ξεκάθαρο σε αυτό και έχει προτείνει συγκεκριμένα πράγματα, όπως καταρχάς να καταργηθούν αυτά τα ΕΣ που υπάρχουν και ονομάζονται. Δεύτερον, η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού να γίνεται στην χώρα που ξεκινούν. Δηλαδή, και η Ευρωπαϊκή να δημιουργήσει υποδομές των μεταναστών το τυπικό έδαφος. Να μην έρχονται οι άνθρωποι εδώ. Και τέλος, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα, θα πρέπει μετά την ανθρώπινη περίπτωση σε όλα τα επίπεδα τα οποία πρέπει να τους πάρει, να τους δοθεί η δυνατότητα, καταστρατηγώντας, αν θέλετε, το βραχνά που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα μέσω των συμφωνιών Δουβλίνου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε στις χώρες που επιθυμούν. Βάλτε μια ανατελεία να πάμε στον συνάδελφο. Κύριε Παπαναστάση, να αλλάξουμε λίγο σκηνικό και να περάσουμε στη δίκη της Χρυσής Αυγής και στην πρόταση από την εισαγγελέα για ισόβια στο Ρυπακιά και 13 χρόνια στο Μιχαλολιάκο και, και στο Διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής, τα ηγετικά στελέχη. Πώς σας ακούγεται η πρόταση και τι περιμένετε στις 12 η ώρα που θα έχουμε και την απόφαση? Και αν η αλλαγή του ποινικού κώδικα που έγινε όλη αυτή τη συζήτηση τις προηγούμενες μέρες έχει επηρεάσει στην απόφαση? Είδαμε τη δικαστική απόφαση και είδαμε σύσσωμα τα αστικά κόμματα να θριαμβολογούν. Εκείνο που είναι σημαντικό και πρέπει να τονίσαμε, είδαμε και εκείνους που προκλητικά στο παρελθόν έκαναν πλάτη στους Ναζί με διάφορους τρόπους, ακόμα και την περίοδο που ήταν υπόδικοι, τώρα τους είδαμε να βγάζουν δακρύβρεχτους λόγους ότι δικαιωθήκαν. Είναι γεγονός ότι υπήρξε μια δυναμική αντίδραση στην πιθανότητα η Χρυσή Αυγή, τα στελέχη της Χρυσής Αυγής να πέφτανε στα μαλακά. Είναι και εδώ πρέπει να τονίσουμε την αξία της ότι η λαϊκή επαγρύπνηση και η κινητοποίηση αναντήρητα συνέβαλε και στο να αναδειχθεί και να αναγνωριστεί η αλήθεια αυτή από το δικαστήριο. Είδαμε και μια αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για τον ποινικό κώδικα σε σχέση με το αν πέφτουν στα μαλακά ή όχι. Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς και οι αλλαγές τις οποίες έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ δύο μέρες πριν τις εκλογές είναι στην κατεύθυνση ευνοϊκότερης μεταχείρισης των ποινών, αν θέλετε, στα στελέχη της. Το σημαντικό όμως είναι, ας πούμε, ότι και αυτό έχει τη σημαντικότητά του. Εκείνο όμως που είναι κύριο είναι ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο που κυβέρνησαν είχαν συνεργασία, είχαν σχέσεις στενές με την Χρυσή Αυγή. Και δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τις μέρες που πέρασαν να έχουν αναδειχθεί ένα-ένα αυτά τα στοιχεία, οι σχέσεις Παλτάτου με την κυβέρνηση, με την Χρυσή Αυγή. Επί κυβέρνηση Σαμαρά, οι περιφορές ανά την επικράτεια την ελληνική στελεχών της Χρυσής Αυγής με υπουργούς και βουλευτές τον ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, μάλλον αυτός ο καυγάς
προσπαθεί να συσκοτήσει τις ευθύνες τους, παρά πραγματικά να δώσει, αν θέλετε, ένα βήμα στην πραγματική αντίθεση σε σχέση με τον φασισμό. Και δεν θα μπορούσε να γίνει έτσι. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμματα που στηρίζουν τα συμφέροντα της αστικής κυβέρνησης και ο φασισμός είναι γέννημα θρέμα αυτής της τάξης. Μάλιστα. Όποτε θέλει να πάμε λίγο. Τον αφήνει, όποτε θέλει τον μαζεύει. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπαναστάση να μας πει εντάχει την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος για το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Άννα, και αμέσως μετά να περάσουμε μετά τον κύριο Παπαναστάση στον Κωστή Παρά. Κοιτάξτε, ούτε εμείς σαν κόμμα, αλλά κυρίως ούτε ο ίδιος ο λαός δεν προσδοκά τίποτε το καλό και από αυτό τον προϋπολογισμό. Και αν θέλετε, το τέμπο ήδη το έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, στην Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και του Παγκόσμια Τράπεζα, που ξεκίνησε προχθές και γίνεται μέσω τηλεδιασκέπτων. Ο κύριος Σταϊκούρας δήλωσε απερίφραστα ότι είναι κρίσιμο να επιτευχθεί ο βέλτιστος σχεδιασμός και η ταχύ εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης. Ανάκαμψης σε τι όμως? Μιλάει καθαρά και είναι εύκολο αντιληπτό αυτό για τις καπιταλιστικές αναδιατρώσεις με βάση τις οποίες θα εγκριθεί και η εκταμείευση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διοχετευτούν αυτά τα χρήματα που θα ληφθούν από εκεί στους εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους, άρα και στην προσέλκυση επενδυτών. Αυτό είναι το τέμπο. Μάλιστα. Του νέου προϋπολογισμού. Μάλιστα. Να βολευτούν οι βολεμένοι και να γίνουν φτωχότεροι αυτοί οι οποίοι παράγουν τον πλούτο και είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι.